Μία ακόμη ανάρτηση σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, αυτή τη φορά με θέμα την ακροδεξιά, έκανε ο τραγουδιστής Γρηγόρης Πετράκος. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Επειδή η καραμέλα περί ακροδεξιών δίνει και παίρνει, δύο λόγια. Ακροδεξιά που θα ζήλευε και ο Χίτλερ ήταν η Μέρκελ με το Σόιμπλε. Είναι ο Μακρόν και η Φόντερ Λάιεν. Είναι ο Ζελένσκι με τα τάγματα Αζόφ και ο ημίτρελος Νετανιάχου. Ακροδεξιά είναι το ΝΑΤΟ και η μη εκλεγμένη του ΠΟΗ. Ακροδεξιά εδώ στην Ελλάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που σύσσωμοι και ενωμένοι μας κατέστρεψαν με τις καραντίνες, τις υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, την πρασινάλογη ενέργεια, τη λογοκρισία, την τεχνητή καταστροφή της οικονομίας, τη φτωχοποίηση, τα επιδόματα της ντροπής, τις ψευτοκρίσεις που ευνοούν την καταστροφή της χώρας, τον woke εμετό, το ξεπούλημα της Ελλάδας και ο κατάλογος δεν τελειώνει. Ακροδεξιός δεν είναι όποιος θέλει μια Ελλάδα που να μην θυμίζει Αφγανιστάν με Πακιστάν. Ακροδεξιός δεν είναι όποιος έχει σώα στα σφρένας και δεν πιστεύει ότι υπάρχουν 103 φύλλα. Ακροδεξιός δεν είναι όποιος δεν πιστεύει τις μπαρούφες περί διοξιδίου του άνθρακα ή περί ευλογιάς των πιθήκων. Ακροδεξιός δεν είναι όποιος πιστεύει ότι τα παιδιά δικαιούνται να έχουν μαμά. Ακροδεξιός δεν είναι όποιος καταλαβαίνει πως για τον πόλεμο στην Ουκρανία ευθύνονται 100% αυτοί που κρύβονται πίσω από το πολεμοχαρές ΝΑΤΟ. Ακροδεξιά είναι τα μούτρα σας. Ο ελληνικός λαός δεν είναι ακροδεξιός. Είναι απλά εξουθενωμένος, αειδιασμένος και απελπισμένος. Αν το αξίζουμε, ίσως αναδυθεί μία μορφή, ένας αληθινός πατριώτης ηγέτης που να αξίζει να ακολουθήσουμε όλοι. Με αυτά που βλέπω γύρω μου βέβαια, δεν ξέρω αν το αξίζουμε.